Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε και στην Κορινθία και στην έκθεση Κορινθία 2014. Είσαστε η ομάδα που θα κλείσει την δεύτερη βραδιά της έκθεσης και με αγωνία βλέπουμε ότι ήδη ο κόσμος έχει αρχίσει να μπαίνει για να πιάσει θέσεις. Πώς αισθάνεστε λοιπόν που είσαστε στην Κορινθία και στην έκθεση? Εγώ πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ και είναι συγκινητικό ο αγώνας των ανθρώπων εδώ να εκθέσουν τα είδη τους όλοι. Ζεστό είναι το κλίμα όσο έκανα πρόβα ήχου μέσα και έχω χαρά γιατί δεν έχω ξανατραγουδήσει εδώ. Πρώτη φορά στην Κορινθία? Πρώτη φορά εδώ. Τι περάσατε από τα περίπτερα, είδατε καθόλου την έκθεση? Όχι, δυστυχώς, γιατί έπρεπε να κάνετε soundcheck και μακιγιάζ και όλα αυτά για να είμαστε έτοιμοι. Τώρα που θα τελειώσει δηλαδή να είμαστε έτοιμοι. Πάντως ξέρουμε ότι σίγουρα έχει πολύ ωραίο ήχο, σας ακούγαμε από δίπλα στην προετοιμασία και θα απολαύσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Κοιτάξτε, φροντίζουμε πάντα να υπάρχει ένα στάνταρ ποιότητας στις εμφανίσεις μας και αυτό δεν είναι, είναι ομαδική δουλειά και υπευθυνότητα όλων των συνεργατών. Πιστεύουμε ότι στο τέλος της βραδιάς θα έχουμε ικανοποιήσει τους θαμώνες εδώ της εκδήλωσης και αυτό σημαίνει ότι έχει δουλέψει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και χαίρομαι που εντοπίσατε τον ήχο. Γι' αυτό και εμείς από πολύ νωρίς θα κλείσουμε τις κάμερες και θα απολαύσουμε αυτή τη βραδιά. Πιστεύουμε ότι θα περάσετε καλά και όσοι έχουν έρθει εδώ θα περάσουν καλά γιατί εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε αυτή τη τόσο καλά οργανωμένη εκδήλωση. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά. Μετά την έκθεση Κορινθία 2014, τα σχέδιά σας, τι έπεται? Εγώ θα είμαι φέτος για πρώτη φορά στο θέατρο, σε ένα έργο του Ρέπα Παπαθανασίου, εποχής, με μια σύμπραξη ηθοποιών και τραγουδιστών, που και οι ηθοποιοί θα τραγουδούν και οι τραγουδιστές θα παίζουν. Είναι κάτι καινούριο για μένα και έχω χαρά γι' αυτό. Είμαστε σε πρόβες τώρα και θα ξεκινήσουμε στο Θέατρο Βέμπο στις 8 του Νοέμβρη, αν όλα πάνε καλά. Έχει αλλάξει κιόλας ο όρος πλέον ηθοποιός και τραγουδιστής, είναι όλα show. Όχι, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δεν εννοώ με τον κακό, με την κακή έννοια. Μιλάμε για ολοκληρωμένες προσωπικότητες, γιατί και ο άνθρωπος που σηκώνει τη σκηνή για να τραγουδήσει έχει και είναι σε ένα ρόλο. Συμφωνώ μαζί σου. Βεβαίως, είναι πολύ κοντά αυτά τα δυο. Πάντα το πίστευα αυτό. Και η υποκριτική και το τραγούδι, η μουσική, είναι δύο πράγματα που είναι πολύ κοντά. Όμως είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ το διαπιστώνω τώρα κάνοντας πρόβες, που είναι άλλες οι απαιτήσεις. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον για μένα, γι' αυτό και το κάνω. Παράλληλα, θα κάνουμε με την Λένα και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη στο Ρυθμό Stage στην Ηλιούπολη, ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. Μίλα γι' αυτό. Ναι, θα κάνουμε λοιπόν με την Κατερίνα, την Κούκα και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα, που θα επιμελείται ο Δημήτρης Βραχνός, ένας πολύ καλός παραγωγός στο Μελωδία ραδιοφώνου και νομίζω ότι θα είναι τα Σάββατα του Νοεμβρίου. Και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ ωραίο και αυτό. Με την καριέρα που διαθέτετε, είναι πολύ δύσκολο κάθε φορά να δοκιμάζει κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά, σας έχουμε δει να δοκιμάζετε ακόμα και πολύ απαιτητικές παραγωγές. Και πότε σταματάει αυτό το πάθος για το καινούριο? Νομίζω ότι αυτό δεν σταματάει. Ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ, γιατί σαν καλλιτέχνες που σεβόμαστε τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που μας πιστεύουν και μας αγαπούν, και έχουμε πολλές ανησυχίες οι ίδιοι και θέλουμε μέσα από την τέχνη μας, γιατί αυτό ξέρουμε να κάνουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε, να το εκφράζουμε όσο καλύτερα και σε πολλές εκφάνσεις. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι συνέχεια για μας είναι μια καινούργια εμπειρία κάθε δουλειά. Δοκιμαζόμαστε κάθε φορά και εμείς. Και θέλουμε ουσιαστικά να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι και η Κατερίνα και εγώ έχουμε αυτή την άποψη, γι' αυτό και έχουμε δουλέψει τόσο μαζί και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε πολύ κοινή άποψη για αυτό που λέγεται τέχνη και μουσική. Γι' αυτό και είναι αυτή η ομάδα. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά δεν γίνονται με το μυαλό. Είναι ανάγκη των καλλιτεχνών να εκφράζονται. Είναι η φύση τους αυτή.
Εγώ το έχω διαπιστώσει τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Πλέον, από ένα σημείο και μετά, με προκαλεί οτιδήποτε καινούριο. Δηλαδή, πέφτω στη φωτιά και δεν με νοιάζει. Δηλαδή, η χαρά του να ανακαλύψω ακόμη ένα στοιχείο στον εαυτό μου είναι πολύ σημαντική και είναι ανάγκη. Την νιώθω αυτή την ανάγκη. Και μ' αρέσει πολύ η πρόκληση. Εμείς έχουμε την ανάγκη να σας ακούσουμε, γι' αυτό θα σας αφήσουμε να ηρεμήσετε λίγο πριν βγείτε στη σκηνή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση. Καλή διασκέδαση. Και καλά να περάσετε και στην Κορινθία.